Ο λόγος λοιπόν απευθείας στον κύριο Σπύρο Καραβούλη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, επιπλέον είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Sport Camp. Απλά να πούμε ότι κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στο marketing τουρισμού από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Και η αναφορά του και η εισήγησή του θα σχετίζεται με τη σημασία των οργανισμών διαχείρισης προορισμού στην ανάπτυξη του αθλοτουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού. Κύριε Καραβούλη, δεν για το λόγο. Να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Θεοδωρακοπούλου, με την οποία έχουμε κατά επανάληψη συνεργαστεί σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Μας έχει στηρίξει και πραγματικά έχει λάμψει με την παρουσία της και την μεγάλη πορεία που έχει στον χώρο. Επίσης είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι με το σημερινό πάνελ των ανθρώπων που έχουν ουσιαστικά και ενεργά στηρίξει και διαμορφώσει αυτό που ζούμε σήμερα, την ανάπτυξη και την εδραίωση του αθλητικού τουρισμού στην Κορινθία. Φυσικά και στην Πελοπόννησο, αλλά η σημερινή μερίδα περισσότερο εστιάζει στην Κορινθία. Θα ήθελα καταρχήν εκ μέρους του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, ELTO, Lutraki Tourism Organization, να ευχαριστήσω θερμά όλους σας για τη σημερινή σας παρουσία και την ανταπόκριση στην προσπάθειά μας για την ανάδειξη των θεματικών μορφών τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή μας. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές της ημερίδας αυτής, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους εκπροσώπους της, τον Περιφερειάρχη κ. Τατούλη, την Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάκου και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Πετρίτσι, για τη διαρκή και ουσιαστική τους υποστήριξη στον ELTO, του πρώτου οργανισμού διαχείρισης προορισμού που ιδρύθηκε στην Πελοπόννησο πριν από 9 χρόνια. Επίσης, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Λουτρακίου Παραχώρας Αγίου Θοδόρου και τον Δήμαρχο κ. Γιόνι, καθώς και τους αντιδημάρχους κ. Σακελαρίου και Παπαθανασίου για τη συμμετοχή και υποστήριξη τόσο στον ELTO όσο και στη σημερινή ημερίδα. Καθώς επίσης την Ένωση Ξενοδόχων, εκπροσωπούμενη από την Πρόεδρο κ. Φιλιππίδου, το Σύλλογο Επισητιστών, εκπροσωπούμενο από τον κ. Κόντι, τον Εμπορικό Σύλλογο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Αλεξανδρή, οι οποίοι αποτελούν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τουριστικού Οργανισμού. Ιδιαίτερη αξία και βαρύτητα σημερινή ημερίδα είναι η συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών, δημοσιογράφων, στελεχών και παραγόντων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τον αθλητικό τουρισμό. Ο ELTO ιδρύθηκε το 2011 και είναι ο επίσημος οργανισμός διαχείρισης προορισμού του Δήμου Λουτρακίου Παραχώρας Αγίων Θεοδόρων. Στρατηγικός στόχος του ELTO είναι η ανάδειξη της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής, η ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού στην περιοχή του Λουτρακίου και ευρύτερα της Κορινθίας, ως μέσο για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και την επέκταση τουριστικής περιόδου, αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει η περιοχή. Είναι ένας οργανισμός ομπρέλα που απαριθμεί πλέον από 230 ενεργά μέλη, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις που σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν της περιοχής. Σχεδιάζει και υλοποιεί ενέργειες τουριστικής προβολής και ανάπτυξης με την υποστήριξη του Δήμου και της Περιφέρειας, όπως συμμετοχή σε εκθέσεις, δημιουργία έντυπου προωθητικού υλικού, digital marketing, διοργάνωση ταξιδιών εξοικείωσης, τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, σεμινάρια, ημερίδες και πολλά ακόμη. Ο αθλητικός τουρισμός αποτελεί ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, έχοντας πλέον καταφέρει μέσα από συστηματική προσπάθεια πολλών ετών αλλά και συλλογική εργασία με το Δήμο και τους φορείς να καθιερώσουμε το Λουτράκι σαν αναγνωρισμένο διεθνή αθλοτουριστικό προορισμό, ο οποίος προσελκύει αθλητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τη συμμετοχή τους σε αθλητικές προετοιμασίες και διοργανώσεις. Ανάλογες επιτυχίες σημειώνονται και στις υπόλοιπες περιοχές της Κορινθίας, αξιοποιώντας τις υποδομές και τους πόρους που διαθέτει η κάθε περιοχή, όπως οι αθλητικές εγκαταστάσεις και η αθλητική παράδοση της Κορίνθου, το φυσικό περιβάλλον της ορεινής Κορινθίας, τους αρχαιολογικούς χώρους της Νεμαίας και πολλά ακόμη. Σκοπός της σημερινής ημερίδας είναι αφενός μεν η συγκέντρωση όλων των φορέων που άμεσα ή έμεσα διαμορφώνουν το αθλοτουριστικό προϊόν της περιοχής μας, όπως τους Δήμους, οι οποίοι επενδύουν σε αθλητικές υποδομές και εκδηλώσεις, τους επαγγελματίες του τουρισμού, ξενοδόχους, τουριστικά γραφεία, και μάλιστα εδώ παρέψα να φέρω και τον κύριο Βλάση, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί τα τουριστικά γραφεία της περιοχής, επισητιστές, κέντρα αθλητικού τουρισμού, τους αθλητικούς συλλόγους,
τους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων, τους παρόχους αγροτουριστικών υπηρεσιών και πολλούς ακόμη. Και αφετέρου, η ανάδειξη των σημαντικών δυνατοτήτων και προοπτικών που παρουσιάζονται, ώστε μέσα από τη συνεργασία των παραπάνω, στη βάση ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού, ο αθλητικός τουρισμός να λειτουργήσει περαιτέρω ως μοχλός ανάπτυξης της Κορινθίας για την προσέλκυση ακόμα περισσότερων τουριστών, τη δημιουργία εσόδων, θέσεων εργασίας και ευκαιριών για τους νέους. Ας θέσουμε ως κοινό στόχο η σημερινή μερίδα να αποτελέσει προήμιο για ένα διεθνές συνέδριο αθλητικού τουρισμού για τη μυθική Πελοπόννησο, μέσα από το οποίο θα αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές όλων των περιοχών της Πελοποννήσου, σαν ευρύτερο προορισμό, οι οποίες ήδη προβάλλονται από το Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών του Ιστμού, όπου έλτιο λειτουργεί με επιτυχία στην πύλη της Πελοποννήσου από το περασμένο καλοκαίρι, με την υποστήριξη της περιφέρειας, της ΑΕΔΗ και του Δήμου. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να δώσω τη σκητάλη στην Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, την κυρία Ντίνα Νικολάκου, η οποία έχει υπάρξει ένθερμη υποστηρικτή του αθλητικού τουρισμού στην περιοχή, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις επόμενες εργασίες ημερίδες. Ευχαριστώ πολύ.